ένα ιδιαίτερο χρώμα θα γιορτάσει ο Δήμος Πατραίων την Πρωτομαγιά, δίνοντας μια ανάσα κεφιού, χαράς και ελπίδας παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση. Οι συνθήκες οι οικονομικές του Δήμου φέτος είναι, και γνωρίζετε όλοι ότι είναι μια συγκυρία ιδιαίτερη, και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την γιορτή με έναν τρόπο διαφορετικό από άλλες χρονιές και να εμπλέξουμε σε αυτόν τον εορτασμό όλα τα πολιτιστικά σχήματα του χορού και όλους τους συλλόγους που ασχολούνται. Συμμετέχουν 26 σύλλογοι και περίπου 1.000 χορευτές. Ο φετινός εορτασμός Πρωτομαγιάς θα συνδυαστεί με τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας χορού, που έχει δεσμοθετηθεί στις 29 Απριλίου, ενώ στις 30 Απριλίου παραμονή της Πρωτομαγιάς, χορός, μουσική, παράσταση καραγκιόζη, έκθεση φωτογραφίας, αλλά και πάγκι με τα λούδια στην πλατεία Υψηλών Αλνίων θα δώσουν άλλο τόνο σε εκδηλώσεις. Η Μπαντίνα θα συνοδεύσει τα συγκροτήματα αυτά και θα ανέβουν από τη Γούναρη για να καταλήξουν στην πλατεία Ψηλών Αλωνίων, όπου είναι και το επίκεντρο του εορτασμού. Θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο άνθινο στεφάνι πίνακας με λουλούδια, απεικονίζοντας το Περιστέρι που είναι σύμβολο ειρήνης του Πικάσο. Και ο πίνακας θα αποτελείται από χιλιάδες λουλούδια που θα έχει 4 μέτρα πλάτος και 2,5 μέτρα ύψος, δηλαδή 10 τετραγωνικά. Και θα στηθεί στην πλατεία Ντεβέ, Άνω Βρυάς, στις 30 Απριλίου το Σάββατο το βράδυ. Συμμετέχουν στην όλη αυτή τη διοργάνωση παραπάνω από 26 χορευτικά συγκροτήματα, 26 σύλλογοι που ασχολούνται καθημερινά με το λαϊκό μας χορό. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό γιατί οι ευκαιρίες που έχουμε να βγαίνουμε έξω από τους 4 τοίχους της χορευτικής αίθουσας είναι λίγες. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο νεοσύστατος πολιτιστικός οργανισμός μας δίνει τη δυνατότητα αυτή να βγούμε πραγματικά, να βγουν οι σύλλογοι όλοι προς τα έξω και να δείξουν τη δουλειά τους. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιηθούν σε 4 διαφορετικά σημεία. Στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου, όπου θα υπάρχουν χορευτικά συγκροτήματα υπό τη μουσική της Μπαντίνας. Στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, εκτός από τα χορευτικά σχήματα και την Μπαντίνα, θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ορεινή φύση της Ελλάδος. Ο στόχος της έκθεσης αυτής, στην οποία μετέχουν 59 ερεσιτέχνες φωτογράφοι με 175 επιλεγμένες φωτογραφίες, φωτογραφίες που επιλέχθηκαν από κάπου 1250 που υπέβαλαν στα γραφεία της κυπάκια της κοινοτοπίας, είναι να δούμε πρώτα απ' όλα την ποικιλότητα του τοπίου του ελληνικού, από τις σημαντικότερες παγκοσμίως, του ειδικότερα του ορεινού τοπίου, να το αγαπήσουμε, να το αναδείξουμε και να συμβάλλουμε στην προστασία του. Επίσης, στην πλατεία Ομονίας, 8:30 το βράδυ του Σαββάτου, θα δοθεί παράσταση Καραγκιόζη με το Γιάνναρο, ενώ μία ώρα αργότερα συναυλία από κομπανία. Παρόμοιες εκδηλώσεις θα γίνουν και στην πλατεία Ντεβέ στην Άνω Βρυά, όπως άνθινες κατασκευές, διαγωνισμός ζωγραφικής και στεφάνου και ανθοκομική έκθεση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρυάς.